πάμε και στη Σέριφο, γιατί το είπα νωρίτερα. Εκεί η τέχνη της κεραμοποιίας είναι ιδιαίτερως διαδεδομένη. Γενικώς στις Κυκλάδες, ρε παιδί μου, τα κυκλαδίτικα κεραμικά δίνουν και παίρνουν. Και εμείς έχουμε τη χαρά να συνδεθούμε σήμερα με την αγαπημένη μας φίλη, γιατί εγώ την ξέρω και από παλιά, την κυρία Νατάσα Καλογεροπούλου, η οποία είναι μετανάστρια στο νησί της Σερίφου και καταπιάνεται ακριβώς με αυτό το αντικείμενο που λέμε. Συγγνώμη, μετανάστρια απλή ή ερωτική μετανάστρια? Αυτό θα μας το πει η ίδια. Απλή. Ερωτεύτηκε τη Σερίφου. Ακούσατε μια ιστορία μόλις τώρα. Καλημέρα. Όχι, και αυτή που έχω είναι ιδιαίτερα και αυτή είναι ενδιαφέρουσα. Για μιλήστε μας. Καλημέρα. Καλό και καλή σας μέρα. Μιλήστε μας λίγο για αυτό το ταξίδι στο χρόνο και στον πυλό. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό ήταν κάτι το οποίο ξεκίνησε το 2000, όταν ήρθα για δύο μέρες στο νησί. Το ερωτεύτηκα. Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία που είχα. Και έτσι το 2004... αγόρασα ένα μικρό σπίτι, μετά ήθελα με κάθε τρόπο να βρίσκομαι περισσότερο χρόνο στο νησί. Και έτσι με την οικονομική κρίση αποφάσισα να αλλάξω το επάγγελμά μου και να ασχοληθώ με το χόμπι μου που ήταν η κεραμική. Ποιο ήταν το επάγγελμά σας προηγουμένως? Δούλευα σε εταιρείες εκδοτικές, σε διοικητικές θέσεις. Καμία σχέση με την κεραμοποίηση πάντως. Τελώς. Έχει όμως να κάνει με μία μορφή τέχνης και η μία δουλειά και η άλλη. Ναι, και να πω κάτι εγώ τώρα. Λέμε ότι κάνω το χόμπι μου επάγγελμα. Ακούγεται πολύ ουτοπικό για κάποιους από εμάς. Όμως εδώ έχουμε την περίπτωση που αυτό πραγματοποιήθηκε. Ένα χόμπι το οποίο ήταν εξελιγμένο, δηλαδή γνωρίζατε να κάνετε καλά αγγεία. Κοιτάξτε, είχα ξεκινήσει να ασχολούμαι με την κεραμική το 2007. Για 7 χρόνια πήγα σε πάρα πολλές σχολές. Βρήκα εξαιρετικούς δασκάλους και με μάθανε την τέχνη. Αλλά όπως και να έχει, αυτό που συμβαίνει όταν ανοίγεις ένα εργαστήριο κεραμικής είναι ότι τα μαθαίνεις τα πράγματα από τη δική σου την εμπειρία. Έτσι. Καθώς ασχολείσαι με αυτό, με πολλές καταστροφές, πολλά δάκρυα μερικές φορές, ναι, και πολλές επιτυχίες κάποιες άλλες. Να μας δείξετε, κυρία Καλογεροπούλου, 2-3 υπάρχει δυνατό, γιατί καταλαβαίνω ότι είσαστε στο εργαστήριο, αν βλέπω σωστά πίσω σας. Ναι, αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στο εργαστήριο. Θα μας δείξετε 2-3 δημιουργίες σας? Ναι, βεβαίως. Πρέπει να πάω αυτή τη στιγμή μέσα στο πολιτήριο λίγο για να το κάνω αυτό. Να σας ρωτήσω, ο κόσμος που έρχεται στο εργαστήριό σας, σας ζητά να δοκιμάσει και εκείνος να φτιάξει το δικό του, τη δική του δημιουργία? Κάνει και μαθήματα, νομίζω. Ναι, βέβαια. Κάνουμε και μαθήματα κεραμικής και τόσο για παιδιά όσο και για ενήλικες. Mm-hmm. Και μάλιστα το χειμώνα κάνουμε και εθελοντικά στο Δημοτικό Σχολείο της Σερίφου. Τι ωραία. Τα παιδάκια, Ναι, σε παιδάκια. Οπότε λίγο σας δείχνω τώρα το πολιτήριο, να πάρετε μία εικόνα από διάφορα κεραμικά τα οποία υπάρχουν. Είναι ουσιαστικά συλλογές που έχουν φτιαχτεί, έχουν πάρα πολύ το χρώμα της Σερίφου, τα χρώματα της Σερίφου. Και είναι από σκεύη, βλέπω σκεύη κουζίνας μπορεί να βρει κανείς, μέχρι και πιο όμορφα διακοσμητικά, έτσι. Χρηστικά και διακοσμητικά, mm-hmm, επίσης. Mm-hmm. Και γενικά σε μία τιμή που ξεκινάνε από 2 ευρώ μέχρι... όσο θέλει κάποιος. Στη χώρα της Σερίφου είσαστε? Βρισκόμαστε στην κάτω χώρα της Σερίφου. Στην κάτω χώρα. Μπράβο. Μήπως να πάμε να δοκιμάσουμε και εμείς το αν έχουμε ταλέντο ή όχι? Ναι, να κάνουμε και εμείς 2-3 σεμινάρια, ναι, αν δεν διαφωνείτε, κυρία Καλογεροπούλου. Με χαρά. Το καλό με τα μαθήματα κεραμικής είναι ότι πολλοί άνθρωποι που έρχονται και ξεκινάνε και κάνουν το πρώτο μάθημα, μετά θα αναζητήσουν κάποια σχολή, γιατί ο πυλός είναι κάτι που είναι πολύ εγωιτευτικό σαν υλικό. Ησυχάζει πολύ το μυαλό μας και επειδή ουσιαστικά εξασκεί πολύ την υπομονή μας, μας κάνει καλύτερους ανθρώπους. Θα σας στείλουμε την αρχισυντάκτριά μας, την Τίνα Μιχαηλίδου, να ξέρετε, που το χρειάζεται απαραίτητος. Και καθίστε, μην έρθουμε και βρούμε και εμείς ένα ωραίο σπίτι στη Σέριφο και κάτσουμε μαζί σας. Λοιπόν, καλό πρωινό. Γεια σας. Καλό μεσημέρι. Χάρηκα που σας είδα. Ευχαριστούμε πολύ.